Γιατί δεν απαντούσατε τόση ώρα που σας φώναζα, κουφώσιστε! Δεν με φωνάξατε, κυρία Πρόεδρε. Μόλις τώρα δεν είπα τρεις φορές ο εναγόμενος, ο επόμενος. Εμένα Χατζηρή πάλι με λένε. Ναι, αλλά εσείς ήσασταν ο επόμενος. Α, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ εξαπανέκαθεν Χατζηρή πάλι λεγόμενε. Καλά. Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ποια πράγματα, δεν έφερα τίποτα μαζί μου. Τι είπατε? Λέω, δεν έφερα τίποτα μαζί μου. Ποιος σας ρώτησε αν φέρατε κάτι μαζί σας? Εσύ δεν είπες, κυρία Πρόεδρε, δεν το είπες, κυρία Πρόεδρε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Το είπες, κυρία Πρόεδρε, δεν το είπες. Εντάξει. Το είπες, να το λέει και το κριτήριο του λέει. Εντάξει, κύριε. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, ονομάζεστε. Επόμενος. Τι λέτε, κύριε, επόμενος είναι το όνομά σας? Και εγώ το ξέρω το όνομά μου, αλλά εσύ με ξαναβάφτισες έτσι. Τι να κάνω? Ξείδα κι εγώ πανταριάστηκες και λέω, αχ, να μην σε χαλάσω το χατήρ. Πες με, πώς θες να με λένε? Επόμενος, για Χατζηρεπάνης. Είμαι ανήπειρας. Χατζηρεπάνης λέγεστε. Πάλι από την αρχή του ξαναρχίζουμε, κυρία Πρόεδρε. Είπαμε Χατζηρεπάνης Ιωάννης. Ταργύρ και Τσεφταλιός. Το γένος Καμίδη, γεννηθείς εν σέλια, εν έτη 1900 και ξύκουντα και δύο. Τι λέει? Καλά τα λέω, γιατί το ξέρω. Παρακαλώ, κύριε. Καλή, το ξέρω, τα είσαι γραμμένα εκεί μέσα και με ρωτάς επίτηδες, δεν είμαι και καν χαζός. Πίσω μου σε έχω, σατανά. Τέλος πάντων, εδώ γράφει γεννηθείς εν Φιλίππης. Τώρα είναι εν Φιλίππης. Τι τώρα? Τώρα είναι αυτό που λες εσύ, αλλά εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Τι λέω, κυρία μου, σας παρακαλώ, ρώτησα πού γεννηθήκατε. Εσύ είπα στη Σέλιανη, αλλά εγώ προσωπικά δεν φταίω σε τίποτα. Ποιος είπε ότι φταίτε? Κυρία Πρόεδρε, δεν είπα ότι γεννηθείς εν Φιλίππης. Εγώ σε είπα στη Σέλιανη. Εγώ λίγο ακόμα αν είχα αργήσει να γεννηθώ, ξέρεις που θα γεννιόμαν? Εν μισόρεμα. Εγώ φταίω. Φτιάλαζε τα ονόματα του χωριού σα, δεν σώβρακα, κύριε Πρόεδρε. Πότε ήταν Φίλιπ, πότε έγινε Σέλιανη, πότε πήγε μισόρημα, ξαναγύρισε Φίλιπ. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Χαμός, άσε που μπήκαμε και Τσουνέσκο. Βέβαια, μπήκαμε Τσουνέσκο. Έγινε μνημείο παγκόσμια κληρονομιά. Να, και το Τσουρουκίδη, να ρωτήσετε το αντιδήμαρχο, και του είδα και ποιο άλλο είναι. Του σου πούνε. Μνημείο γίναμε. Βέβαια. Ουνέσκο. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Δεν μου λέτε, κύριε, τι? Έχει βγάλει και άλλα φρούτα σαν και εσάς στο χωριό σας. Φρούτα? Μπα. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, μονάχα καπνά βγάζουμε. Άντε και κάνα παντζάρ τώρα, τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, κύριε, εντάξει. Ας προχωρήσουμε στη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ βλέπω πως εγκαλείται τον Γεώργιον Σοβατζίν. Εγώ δεν εγκαλώ κανέναν. Εγώ μοναχά μια μήνυση έκανα. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, μας έχετε μπερδέψει. Δεν θα μιλάτε αν δεν σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν ομιλώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να διορθώσω ήθελα. Μην νομίζει αυτό ο χαμένος ότι τον εγκαλώ κιόλας. Σιγά, όριξ τον είχα, τον εγκαλέσω στο σπίτι μου για καφέ. Σιγά, όριξ τον είχα. Αυτό σου τι, πού είναι? Να, όλο το χωριό μαζεύτηκε. Πού του, ήρθε? Δεν ήρθε. Εντάξει, κύριε, λοιπόν, κάνατε μήνυση στο Γεώργιον Σοβατζίν, διότι την 13η Αυγούστου 1900 και πέρι ώραν 5η πρωινή. Πέμπτη? Ποια Πέμπτη, καλέ? Παρασκευή ήταν και είχαμε κινηστία, ο Αθειόφοβος. Θα σταματήσετε επιτέλους. Ο Θεομπέρτς. Ορκιστείτε, παρακαλώ. Να ορκιστώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ και να ορκιστώ. Ορίστε, ορκίζομαι. Λοιπόν, την 13η Αυγούστου 1900 λοιπόν και περί ώραν, τον είδατε να προβαίνει σε ασέμνους πράξεις στον χώρο της υδατοδεξαμενής που ευρίσκεται στα όρια του αγρού σας από τον αγρό του κατηγορουμένου. Επειδή η ενέργειά του ταύτη ελάμβανε χώρον εις χώρον δημόσιον, θεωρήσατε ότι προσβάλλει τη δημοσία εδώ και προέβητε στην ημινητήρια του την αναφοράν, σωστά? Εγώ, κυρία Πρόεδρε, αυτά τα καθαριβουσιάνικα δεν τα είπα. Δεν ξέρω, πας και τα γράψω χωροφύλακας όταν πήγα να κάνουν τη μήνυση. Εγώ μονάχα αυτόν είδα, πώς να το πω τώρα, είναι και όλο το χωριό εδώ πέρα, τον είδα να πηδάει πίσω από την κιόλα. Εδώ εις τη μήνυση ομιλείται περί τελέσεως σεξουαλικής πράξεως δημοσίως και όχι περί πηδήματος, το οποίο άλλωστε δεν αποτελεί και έκνομον ενέργεια. Αυτό που λέτε για το δημόσιο, κυρία Πρόεδρε, δεν το ξέρω. Εμείς στο χωριό μας δημόσιο δρόμο δεν έχουμε. Το πήδημα όμως έγινε πίσω από την κιόλα. Το είδα αυτοπροσώπως. Προφανώς εσείς σε επίδημα ονομάζετε την τέλεση της σεξουαλικής πράξεως. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που σας ενόχλησε σε αυτό που ονομάζετε επίδημα? Όχι, και τι είναι αυτό που μας ενόχλησε, κυρία Πρόεδρε?
Όχι, και τι είναι αυτό που μας ενόχλησε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μπροστά σε όλον τον κόσμο. Ήταν και 15 Αύγουστος, γιόρταζε και η εκκλησία μας. Είχαμε και νηστεία. Αυτά τα πράγματα, κυρία Πρόεδρε, είναι ντροπής πράγματα. Ντροπής, ντροπής, ντροπής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου, όλος ο κόσμος ήσασταν εσείς και συνουσιαζόμενοι, οι οποίοι μάλλον δεν θα σας είχαν αντιληφθεί και δεν θεωρούσαν ότι βρίσκονται οι σκηνοί θέαν. Η σκηνή, λέει. Ποια σκηνή, καλέ. Κατά εις του χώμα ήταν. Τον είδα εγώ. Μπρούμτα. Αυτόν τον είδα. Τι μιλάς τώρα. Τον είδα και πήδα και το τουβάρ πίσω από την κιόλα. Τέλος πάντων, η πράξη αυτή για να τελεστεί απαιτεί έναν άνδρα και μία γυναίκα. Από ό,τι βλέπω, εσείς μιλήσατε μόνο τον Γεώργιον Σοβατζίν. Λέγω, μήπως, για να περιφρούσετε την τιμή της γυναικός. Ποιας γυναικός? Της ξιτσίποτης. Ακάτσω να τη φρουρίσω κιόλας, όρεξη την είχα. Εγώ δεν την είδα, άμα την έβλεπα, την έγραφα και αυτήν στη μήνης. Αλλά δεν την είδα. Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να βγάλουμε κάποια άκρη, παρακαλώ πολύ να περιγράψετε στο δικαστήριο το όλον συμβάν, όπως ακριβώς υπέπεσε στην αντίληψή σας. Όπως ακριβώς υπέπεσε. Δεν υπέπεσα. Όρθιος ήμαν. Και τα είδα όλα με τα μάτια μου. Πέστε μας επιτέλους τι είδαν τα μάτια σας. Άντε να βγάλουμε κι εμείς. Αυτό θέλω, κυρία Πρόεδρε, να πω κι εγώ. Τι είδαν τα μάτια μου. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Ωραία, σας ακούμε. Ω, κυρία Πρόεδρε, σκώθηκα το πρωί, πλήθηκα, ντύθηκα και σκώθηκα να πάω στο χωράφι. Περπάτησα εκεί πέρα, λέω να πάω σε ένα χωράφι εδώ κάτι στην Αυλαή. Είχα να σπάσω κάτι παστάλια. Μετά στο δρόμο λέω, δεν πάω στο άλλο το χωράφι που είχα στις Αμυγδαλιές. Έχω κι άλλο χωράφι, στις Αμυγδαλιές. Πάω στις Αμυγδαλιές, αλλά ξέχασα να σε πω ότι δεν πήρα μαζί μου τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου την πιάνει συχνά πονοκέφαλος και όποτε την πιάνει στο πονοκέφαλο δεν την παίρνω στο χωράφι. Αυτή πάει εδώ στο Γιώργο του Μόσχο, έχει παίρνει καμιά τουλούμπα, έχει κάτι τουλούμπης, να με το συμπαθιό. Και τρώει καμιά του. Εσένα σε πιάνει πονοκέφαλο. Καμιά φορά. Και τι τρώει, τουλούμπες. Σας παρακαλώ, κύριε. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, είπα να πάω στο χωράφ. Πάω στο χωράφ, μπήκα μέσα, άρχισα να σπάζω τα παστάλια, να τα αφήνω εκεί πέρα μέσα στα καρύκια. Είχε αρχίσει να αχνοφαίνει κιόλα. Και εκεί που μάζευα τα παστάλια, ξαφνικά άκουσα μια φωνή. Άκουσα. Σκιάχτηκα, κυρία Πρόεδρε. Λέω από μέσα μου, του λέω. Λέω, λες να κάνας λύκους. Αλλά και πάλι δεν με εμφάγκησα λύκου, κυρία Πρόεδρε. Λέω κάτι φωνούλες που άκουσα, ήταν περίεργης. Πάω προς τα εκεί, κάνω έτσι από τον τουβάρ της κιόλας και τι γλέπνε τα μάτια μου, κυρία Πρόεδρε. Τι γλέπνε τα μάτια μου, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω κάτι άσπρο. Στην αρχή ήταν ακίνητο. Μετά άρχισε να ανεβοκατεβαίνει. Μια παν, μια κάτ. 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 Μια παν, μια κάτ, κυρία Πρόεδρε. Αμάν, κυρία Πρόεδρε, και μετά τον άκουσα τον ακόλαστο, κυρία Πρόεδρε, και φώναζε και έσκουζε και έλεγε: Ωερε μανάρα μου, και τι σε κάνω γορε μάνα μου, και τι σε κάνω μανάρα μου. Και πάρτον και δώστον και μπήξτον, κυρία Πρόεδρε. Με έφερε μέχρι εδώ, έσκασα, κυρία Πρόεδρε. Δεν άντεξα. Με το βάζω μια φωνή και του λέω: Τι κάνεις ρε χαμένης εκεί πέρα. Αυτός ότι γύρισε να με κοιτάξει. Εκεί, στα Μπρούμητα. Με βάζει μια φωνή και λέει: Φύγε ρε ματράχαλα από εδώ πέρα. Μη σκοδόκησε, πετάξω καμιά πέτρα στο κεφάλι. Και σκοδόκησε, σε ρίξω και ένα χέρι βρωμόξυλο. Μη είπε τέτοια πράγματα, κυρία Πρόεδρε. Τι να έκανα. Απιανόμασταν στα χέρια, αυτός είναι και ολόκληρο ο χωμάρης. Όχι, χαρακτηρισμούς παρακαλώ. Και εγώ το λέω: Θα σε κανονίσω καλά. Μη στην αγοριέσαι, σκόνομαι μια και δυο και πάω στη Ραξά. Και πάω στον αστυνόμο και του τραβάω μια μήνυς. Όλη η δικιά του ήταν, τη ευχαριστήθηκε, η ψυχή μου τη ευχαριστήθηκε. Τον έσεξα καλά τη γούνα. Και ξέρεις τι γύρισε και μου είπε την άλλη μέρα, κυρία Πρόεδρε? Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε την άλλη τη μέρα? Γιατί ρε χαμένε δε μ' άφησες να κάνω την ανάγκη με την ησυχία? Κατάλαβες, κυρία Πρόεδρε? Να κάνει την ανάγκη της. Στα Μπρούμητα ήθελε να την κάνει την ανάγκη του. Κατάλαβα εγώ, δεν είμαι και κανένας χαζός. Εμείς στο χωριό μας, για να καταλάβεις, μοναχά εγώ και ο Γιώργης τελειώσαμε την Πέμπτη Δημοτικού. Γιώργης, συγχωρημένος, ξέρεις. Μάρτυρες έχετε για το συμβάν? Πώς, βέβαια, έχω. Δύο μάρτυρες του Γιακουβά. Τι μάρτυρες να έχω, κυρία Πρόεδρε? Αφού σου είπα, εγώ ήμουνα μόνος μου. Αυτός είναι πικιάρης άνθρωπος. Τη γυναίκα μου δεν την πήρα, δεν έχω μάρτυρες. Συγγνώμη, ξέχασα. Είχα και του Γαϊδούρ μαζί μου. Αλλά σάμα την κατάλαβε και τίποτα του ζωντανό. Αγαπητέ μου, για να στοιχειοθετηθεί κατηγορία, πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο δύο μάρτυρες.
Δύο, ε! Ναι, ναι, το γαϊδούρι δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Αλλιώς, όχι, όχι. Αλλιώς η κατηγορία είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, εκείνο το άσπρο. Κατάλαβες, που ανεβοκατέβαινε. Είναι σαν να μην υπάρχει. Χωρίς μάρτυρες. Δεν υπάρχει, ε! Πω, ρε, παιδί μου, δηλαδή. Τώρα για να το κάνω. Κατά τον νόμο δεν υπάρχει. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, που κατά τον νόμο δεν υπάρχει και μεταξύ μας τώρα, είναι και το χωριό εδώ πέρα, ντρέπουμε κι αυτά. Κόλλος ήταν με τα συγχωρήσεως. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν υπάρχει αυτό. Κατά τον νόμο. Δεν υπάρχει κατά τον νόμο. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, που λέτε εσείς όμως ότι κατά τον νόμο δεν υπάρχει, αυτός μη είπε ότι έκανε την ανάγκη. Αφού κατά τον νόμο δεν είχε κόλλο, τότε μη τι κόλλο έκανε την ανάγκη, κυρία Πρόεδρε. Εδώ κάτι ύποπτο, περίεργο συμβαίνει. Δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν τόλμησε να έρθει εδώ, στο χωριό, που μαζεύτηκε όλο το χωριό. Και από την Καβάλα ήρθαν, συλλόγοι, διάφοροι. Κυρία μου, η συνήγορος του κατηγορουμένου υπέβαλε στο δικαστήριο βεβαίωση ότι ο κατηγορούμενος είναι ασθενής και έκανε και αίτηση να μην αναβληθεί η δίκη και να γίνει ερήμην. Δεν το είπες αυτό, για. Στην έρημο ήθελε να πάει να την κάνει τη δίκη. Του ξεκουφιασμένου του γουμάρι. Ό,τι του να θεί, όφου του θείουν πέρα, και αυτό δεν φάνηκε καλέ στο δικαστήριο. Σας παρακαλώ πολύ. Σταματήστε επιτέλους να βγάζετε συμπεράσματα. Αυτά είναι η δουλειά του δικαστηρίου. Τέλος πάντων, σας είπα, αφού δεν υπάρχουν μάρτυρες, δεν μπορεί να στοιχειοδοτηθεί κατηγορία. Ένα και ένα κάνουν δύο. Απορώ πως αυτή η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, σας ακούσαμε, σας χορτάσαμε. Λοιπόν, να προσέλθει η συνήγορος του κατηγορουμένου Σοβατζή Γεωργίου. Μπάχει και συνήγορο. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε, παρακαλώ κύριε. Κυρία Πρόεδρε, ο πελάτης μου, ναι, ναι, αν και ασθενής, ναι, ναι, ζήτησε να μην αναβληθεί η δίκη, αλλά να γίνει ερήμην του, γιατί θεωρεί ότι το δίκαιο του είναι αυταπόδεικτο και ότι όλες οι κατηγορίες είναι προϊόν φαντασίας του μηνυτή. Τι λες, κύριε. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Θα φωνάξω το όργανο, κυρία μου. Δηλαδή, τι συνέβη, τι ακριβώς έγινε δίπλα στην υδατοδεξαμενή γιόλα κατά τον μηνυτή. Λοιπόν, να σας εξιστορήσω το γεγονός όπως μου το περιέγραψε ο πελάτης. Μας και βγάλουμε. Ο, ναι, πελάτης μου ξύπνησε, συμπέρασμα, το πρωί και ξεκίνησε, ναι, για να πάει στο χωράφι του. Ναι, ναι. Περνώντας δίπλα από την ίδια το δεξαμενή, είδε μία γυναίκα η οποία έπεφτε μέσα στη δεξαμενή. Έσπευσε αμέσως να βουτήξει για να τη βγάλει. Αργότερα η ίδια η κυρία του εξομολογήθηκε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει ο μηνυτής και μη θέλοντας ο πελάτης μου να δει ποια ήταν η κυρία και να την εκθέσει, του φώναξε ότι κάνει την ανάγκη του και να φύγει να πάει παραπέρα. Ο μηνυτής όμως εξαγριώθηκε και άρχισε να του μιλάει με έντονο τρόπο, φωνάζοντάς του ότι θα πάει στη Ραχτσά, στο αστυνομικό τμήμα, να καταθέσει μήνυση. Αυτά λοιπόν είναι τα πραγματικά γεγονότα, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Μαμά. Τι γίνεται. Τι εδώ. Ρε ζει. Με έχεις κάνει, μωρέ. Στον τον κόσμο, ρε ζει. Ποια είστε, κυρία μου. Ποια είστε, κυρία μου. Ποια σχολή είναι αυτή. Ναι, εσείς ποια είστε. Η γυναίκα τι με καλέ. Η γυναίκα τι καλέ. Ωραία. Κυρία μου. Κυρία. Κυρία μου, σας παρακαλώ πολύ. Θυσιάστε στην έδρα. Η γυναίκα. Η Μαριάννη είναι. Ωραία. Τι θέλετε, κυρία μου. Τι θέλετε. Ήρθα να πω την αλήθεια, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ. Τη ζωή αυτό με έχει φάει. Τη ζωή. Αχ, αήρευτο. Μισό. Μισό λεπτό, κυρία μου. Κυρία μου, πού βρίσκεστε. Χώρο είναι ιερό. Ανεβείτε πάνω. Ελάτε εδώ. Αφήστε και αυτά εκεί. Πονοκέφαλο. Πάλι πονοκέφαλο. Τουλούμπε. Πάρα πολύ ωραίε τουλούμπε. Θα τι χρειαστούμε. Κυρία μου, εδώ. Λοιπόν. Μισό λεπτό, ονομάζεστε. Μαριάν, σου είπα, η γυναίκα τίμη. Και το επίθετό σας, μαντάμ. Ολόκληρο. Χατζηρεπάνι. Μαριάν, χατζηρεπάνι. Το λέω κι εγώ, είναι η γυναίκα. Πολύ ωραία. Πώς. Παρακαλώ, κύριε, ένας-ένας. Τι είστε εσείς, κυρία μου. Ετών. 25. Ορκιστείτε, παρακαλώ, κι εσείς εδώ. 30. Ωραία, ορκιστείτε να τελειώνουμε. 42 και έσκασες. Πού, εδώ. Αναγία μου, λοιπόν. Έλα, πέστε τι έχετε να πείτε. Τι να σας πω, κυρία Πρόεδρε. Εσείς. Έχω ψκάσει. Έχω μπλέξει, κυρία. Μακριά, όπως αντισέδερο. Έχω μπλέξει, κυρία Πρόεδρε. Με έχει φάει τη ζωή αυτός εδώ. Με τη ζήλια. Τα τη μέρα που με παντρεύτηκε, με έχει φάει. Ξέρετε γιατί. Φαντασιώνεται συνέχεια ότι οι άντρες από το χωριό έχουν ερωτική σχέση με μένα. Με μένα. Έχει μαλώσει μόνο τους άντρες του χωριού, κυρία Πρόεδρε. Και δεν μοιάζετε εσείς και για τέτοια γυναίκα. Αυτό μας έλειπε, κυρία Πρόεδρε, με μένα.
Ποιος, εγώ, εμένα, που δεν έχω βγει από το σπίτι μου εγώ, μόνο ρε στο μπακάλικο και παίρνω, κυρία Πρόεδρε, κάτι του λούμπες, γιατί υποφέρω από πονοκεφάλους, πολλούς πονοκεφάλους. Και το μόνο που με περνάει με τους πονοκεφάλους είναι οι του λούμπες. Να κάτι του λούμπες όμως. Ναι, ρε, έχεις κανένα πρόβλημα. Αυτές μ' αρέσουν. Εντάξει. Ας συνεχίσουμε, αφήστε τις τουλούμπες και πέστε μας τι γνωρίζετε για το συμβάν, τέλος πάντων για τη μήνυση που κατέθεσε ο σύζυγός σας. Κυρία μου, αυτός είναι χαζός. Είναι φαντασιόπλητος. Κυρία μου, προσέξτε, πώς εκφράζεστε. Μη συγχωρείτε, αλλά τα λέω κάθε μέρα, δεν τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, που λέτε, κυρία Πρόεδρε, όλη την ημέρα μαλώνουμε στο σπίτι και με μένα και με όλο το χωριό, όπως σας είπα. Γιατί νομίζει ότι εγώ έχω ερωτική σχέση με όλους τους άντρες του χωριού. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, εγώ. Κοιτάξτε με πώς είμαι, δηλαδή, έλεος, έλεος. Λοιπόν, ο άνθρωπος, αυτός που τον κατηγορεί, γι' αυτό κιόλας ήρθα, δηλαδή, για να σωθεί ένας αθώος άνθρωπος. Μεγάλη ψυχή είστε. Είμαι, ευχαριστώ που με καταλάβατε. Αυτός, κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, ήταν εκείνη την ημέρα στην κιόλα. Περνούσε και είδε μία κοπέλα η οποία είχε πέσει μέσα και θα πνιγόταν. Έχει πήγει ο άνθρωπος να τη σώσει. Έβγαλε τα ρούχα του, κυρία Πρόεδρε, να έπεφτε δηλαδή γυμνός να γίνει, με τα ρούχα να γίνει μουσκεμά. Να πουλιάσει. Έτσι. Και εκείνη την ώρα περνούσε από εδώ αυτός κακόχρονο να έχει. Αυτά. Τι λέει η σύζυγός σας, κύριε Χατζηρεπάνη? Τι να πει, κυρία Πρόεδρε? Γυναικεία λόγια, κυρία Πρόεδρε. Τι υπονοείτε, κύριε? Εγώ, κυρία Πρόεδρε, τη Μαριάννα την έχω κορώνα στο κεφάλι μου, την έχω, κυρία Πρόεδρε. Να μπλίπ, δεν θέλω. Άμα συμπονάει το κεφάλι, σε παίρνω στο χωράφι. Δεν σε παίρνω. Να μπλίπ, θα παίρνω μόνη μου. Τι να πω, κυρία Πρόεδρε, πάντως εκείνο το άσπρο, επιμένω. Εκείνο που ανεβοκατέβαινε, που κατά τον νόμο δεν υπάρχει, ξέρεις εσύ. Εκείνο εγώ τότε ανεβοκατέβαινε κανονικά. Τώρα η δικηγορίνα είπε ότι ντε μεκ, τον έκανε τεχνητή γονιμοποίηση. Τι τεχνητή γονιμοποίηση, βρε βόδ! Δεν με φάνηκε για κάτι τέτοιο. Δεν τεχνητή αναπνοή, βρε, έκανε, βρε, ο άνθρωπος. Τεχνητή αναπνοή. Στην πνιγμένη, ε. Φυσικά. Να, και εσύ πού το ξέρεις, Μαριάνθε, αυτό? Ε. Πού το ξέρεις εσύ, Μαριάνθε, αυτό? Ε, τι που το ξέρω. Καλά, βρε, βόδ, θέλει μυαλό, βρε. Βρε, το ξέρω, τι είναι, κάτι δύσκολο. Εγώ είμαι έτσι, εγώ έχω μυαλό ξηράφ. Ξηράφ, ε. Ναι. Ουφ. Δεν μπορείς να το καταλάβω αυτό. Είστε λίγο ζηλιάρης κι εσείς παραπάνω. Με έχει φάει, με έχει φάει τη ζωή. Αλλά διαζύγιο, ρε, διαζύγιο. Θα στείλω στη μάνα σου. Να σου πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μας έχετε μπερδέψει λίγο εσείς εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δυστυχώς, κυριέ μου. Δυστυχώς. Χωρίς μάρτυρες δεν. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κατηγορία. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, πάρε την αγαπημένη από εδώ και φύγε και είσαι τυχερός που δεν σε τιμωρώ για άσκοπο αποσχόληση του δικαστηρίου. Τι θα με τιμωρήσετε κιόλας, δηλαδή? Ναι, πάρε... ναι, κύριε. Μισό λεπτό, κυρία μου, κι εσείς. Μισό λεπτό. Μιλάει η αρχή τώρα. Λοιπόν, ο κατηγορούμενος κηρύσσεται αθώος. Άγια, αθώος, λέει. Εγώ ήρθα για να τον βγάλω. Εσείς, μαντάμ. Προσέχετε, γιατί όταν έχετε πονοκέφαλο γλιστράνε εύκολα οι τουλούμπες. Και καμιά φορά πνιγείτε. Γιατί σε λίγο ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στο σπίτι από τα κέρατα. Σας αρέσουν οι τουλούμπιτσες, βλέπε. Ναι. Τι, μην φωνάξετε, κυρία μου. Όχι, κυρία μου, όχι, κυρία μου. Πολύ ωραία. Όλοι αθώοι, όλοι αγαπημένοι. Ασύρουμε λοιπόν και ένα χορό να χορέψει και ο κόσμος. Να πάρω και τη γυναίκα μου, την αγαπάω. Ναι, τη γυναίκα. Δόξα τω Θεώ. Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να συνεχίσουμε την